Δημακούλα στο φάουλ από αριστερά. Μητρόπουλος πηδά πιο ψηλά από όλους και το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 7ο λεπτό. Πολύ ωραία προσπάθεια του Τάσου Μητρόπουλου. Η σέντρα του Βακούλα, η κεφαλιά του ψηλού και το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος όλοι κοιτάγανε Αναστόπουλο. Θέλανε να βγει πρώτο σκόρερ. Ο Ξανθόπουλος κλέβει την μπάλα. Θα την γυρίσει στην περιοχή. Εκεί όπου βρίσκεται ο Αναστόπουλος το σου, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Γρηγοριάδη και νέο σου από τον Αναστόπουλο η μπάλα out. Η Δόξα βγαίνει στην αντεπίθεση. Σέντρα από αριστερά. Η μπάλα φτάνει στο Μπουτσέκοβιτς. Σουτ αποκρούει ο Σαργκάνης. Αποσοβεί το 1-1. Λεμονής. Λύσεται από αριστερά. Θα βγάλει τη σέντρα. Ο Αναστόπουλος θα προσπαθήσει να πιάσει το σουτ. Ο Μητρόπουλος πιάνει την κεφαλιά. Οι αμυντικοί της Δόξας διώχνουν. Ο διαιτής δίνει πέναλτι σε σπρόξιμο στον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος παίρνει φόρα. Εκτελεί. Ο Γρηγοριάδης αποκρούει. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού δεν θα μπορέσει να πετύχει ούτε σε αυτή τη φάση γκολ. Ο τερματοφύλακας της Δόξας αποκρούει σε κόρνερ. Νέα προσπάθεια των Ερυθρόλευκων. Μητρόπουλος βρίσκει τον Αναστόπουλο. Αυτός ανατρέπεται από τον Καζδοβασίλη. Νέο πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ο Αναστόπουλος θα έχει και πάλι την ευκαιρία να πετύχει το 28ο του γκολ. Όμως και αυτή τη φορά η μπάλα θα βρει το δοκάρι. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Βρίσκεται δύο γκολ μακριά από τον τίτλο του τρίτου κορυφαίου σκόρερ στην Ευρώπη. Η σέντρα από δεξιά. Ο Τσέβρετζης θα βρεθεί σε θέση βολής. Το σουτ 1-1. Στο 62ο λεπτό η Δόξα χαλάει το Ερυθρόλευκο πάρτι. Διεκδικούσε μία από τις τρεις θέσεις τον πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη. Πράγματι πέτυχε ένα πέναλτι και όλη η ομάδα προσπαθούσε να δώσει την μπάλα στον Αναστόπουλο για να βάλει όσο μπορεί περισσότερα γκολ ώστε να είναι ένας από τους τρεις προνομιούχους σκόρερ της Ευρώπης. Και πράγματι κατέκτησε την τρίτη θέση και πήρε το, νομίζω, το χάλκινο, δεν ξέρω, το κάποιο παπουτσάκι. 80 λεπτό. Ο Λεμονής θα μπει στην περιοχή της Δόξας, θα ανατραπεί πέναλτι. Ο Νίκος Αναστόπουλος έχει ακόμα μια ευκαιρία να σκοράρει. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού θα πάρει φόρα, θα σουτάρει και θα κάνει το 2-1. Θα βρεθεί ένα γκολ πίσω από το μεγάλο στόχο. Σαν να βλέπουμε τον Νίκο Αναστόπουλο να σκοράρει. 84 λεπτό. Ξανθόπουλος. Πλησιάζει στην περιοχή, δίνει στον Αναστόπουλο, αυτό σουτάρει και κάνει 29 τέρματά του. Φτάνει τον Τζάρλ Νίκολας και κατακτά μαζί του το χάλκινο παπούτσι. Ο Νίκος Αναστόπουλος τρίτος σκόρερ στην Ευρώπη για την περίοδο 82-83. Και εδώ οι Ερυθρόλευκοι ανεβαίνουν τις σκάλες του Τριάμβου, ανεβαίνουν να πάρουν το κύπελο, το τέταρτο συνεχόμενο κύπελο του αθλήματος, το τέταρτο συνεχόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδος για την περίοδο 82-83.